Ελμεκ. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζησάβα. Χαίρετε και συστάστε και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, όσον αφορά στις δικές σας σχολικές μονάδες, είναι όλα έτοιμα, κύριε Χατζησάβα, ή έχετε και εσείς κάποια θέματα με το πρωτόκολλο? Συζητούσαμε για τα εργαστήρια. Φυσικά, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και πριν από λίγο πρέπει να πω ο Υπουργός Παιδείας βρισκόταν στη Λεμεσό σε ένα συγκεκριμένο λύκειο. Και εκεί συζητήσαμε έτσι και ένα-δύο ζητήματα που αφορούν ακριβώς το πρωτόκολλο που λέτε. Ελπίζουμε σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, το Υπουργείο Παιδείας να αποστείλει και τα πρωτόκολλα που έχουν σχέση με τα μαθήματα που διδάσκονται στα εργαστήρια. Αλλά αναμένουμε επίσης, και εδώ έχω πει και αυτό το πράγμα στον Υπουργό Παιδείας, από το Υπουργείο Υγείας ή αυτή την επιστημονική μονάδα, τους ειδικούς, τους επιδημιολόγους, να τοποθετηθούν γραπτό στα ερωτήματα που έχουμε θέσει και οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και έχουν άμεση σχέση με την υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Και επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο εμείς ζητήσαμε είναι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας να μπορεί ο εκπαιδευτικός, έστω και για λίγα λεπτά, να αφαιρεί ή να κατεβάσει λίγο πιο κάτω τη μάσκα για να μπορεί να γίνεται κατανοητός μέσα στα παιδιά. Αυτό το συζητήσαμε τη Δευτέρα, κύριε Χατζησάβα. Ακόμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Μάλιστα. Το συζητήσαμε την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Παιδείας, στην παρουσία της κυρίας Πανά και του Υπουργού Παιδείας. Και η Δευτέρα μας ζήτησαν να στείλουμε ξανά τις ερωτήσεις μας πάλι γραπτώς. Τις υποβάλαμε και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας. Έκτοτε αναμένουμε δυστυχώς και θέλω να θέσω όλους πρώτων ευθυνών τους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση μέσα στις τάξεις με τη μάσκα. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλαβαίνουν και πρέπει αυτό το δικαίωμα να δοθεί στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη στην έδρα του καθηγητή να τοποθετείται αυτό το flexiclass όπως κάποιοι έχουν υποβάλει σε αυτή την εισήγηση και ενωμένο το τονίζω ότι τηρείται κατά αυστηρών τρόπων η απόσταση του εκπαιδευτικού από την πρώτη σειρά των μαθητών, δηλαδή τουλάχιστον 2 μέτρα. Μάλιστα. Αναμένουμε. Βλέποντας και κάνοντας τότε, κύριε Χατζησάβα, ο κάθε καθηγητής θα κρίνει μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και θα τα πούμε την Δευτέρα. Και ελπίζουμε, παρόλο που τονίζω ότι θα είναι πράγματι μια δύσκολη σχολική χρονιά, ελπίζουμε να πέσουν οι θερμοκρασίες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί λίγο στο έργο μας και σίγουρα ότι θα υπάρξουν δυσκολίες αυτή τη σχολική χρονιά. Παρόλο που τα απευχόμαστε, φαίνεται ότι θα υπάρξουν με βάση τα δεδομένα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, κύριε Χατζησάβα. Ιάκωβε.